Εμείς εδώ ως μοναστήριος, ησυχαστήριο, έχουμε έναν σκοπό που δεν μας επιτρέπει να ασχολούμεθα πολύ με τα κοινωνικά. Ωστόσο, όταν μάθαμε και είδαμε 15.000 ψυχές να συνοστίζονται στην Ιδομένη και να γίνονται εκκλήσεις ότι δεν έχουν τρόφιμα, ότι δεν έχουν ειδομές, δεν επαρκούν εκεί, ότι δεν μπορούν να καλύψει η πολιτεία όλο αυτό το πλήθος εκεί, σπεύσαμε αμέσως να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Κάποιοι αναρωτιούνται αν πρέπει. Θεωρώ ότι η ερώτηση αυτή είναι έγκλημα, μόνο η ερώτηση. Όταν ας πούμε ένας είναι μέσα σε ένα ποτάμι και τον βλέπεις και πνίγεται, δεν θα καθίσεις να τον ρωτήσεις αν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, αν είναι Έλληνας, Εβραίος κτλ. Απλώνεις αμέσως το χέρι σου να τον σώσεις. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Όλοι είμαστε αδέρφια. Άνθρωποι σαν τους δικούς μας ανθρώπους, σαν τους παππούδες μας, σαν τα παιδάκια που έχουμε εμείς εδώ στο χωριό. Αλλά βασανισμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είναι φυσικά εγκληματικό το να κλείνουν τα σύνορα και να τα κλείνουν στους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, ζητούν μια διέξοδο για να αποφύγουν το θάνατο.